Οπότε και σήμερα θα γράψουμε, εφόσον όλα είναι εντάξει, ότι έγινε συγκεκριμένη μέρα, συγκεκριμένη ώρα έλεγχος και δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση. Όλα είναι όπως πρέπει να είναι. Και η Μάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει μόλις ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της πόλης. Το συγκεκριμένο κατάστημα διαπιστώθηκε πως στηρεί κατά γράμμα τις προβλέψεις του αντικαπνιστικού νόμου, αφού απαγορεύει το κάπνισμα στο εσωτερικό του, δεν έχει σταχτοδοχεία στα τραπέζια του και παράλληλα διαθέτει ειδικό βιβλίο αναφοράς για το κάπνισμα. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει το ίδιο με δεκάδες άλλα καταστήματα τα οποία παραβιάζουν συστηματικά τον αντικαπνιστικό νόμο. Δεν μπορεί σε ένα κλειστό χώρο εγώ να κάθομαι και κάποιο να καπνίζει δίπλα και να είμαι αναγκασμένο να εισπνέω το καπνό. Έλεγχοι να γίνονται όχι μόνο για το κάπνισμα, για όλα να γίνονται και νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Έπειτα από σχετική εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Αστυνομία ξεκίνησε συστηματικούς ελέγχους για το κάπνισμα. Κατά το διάστημα από τα μέσα Μαΐου μέχρι και τα τέλη Ιουνίου διενεργήθηκαν 196 έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους εστίασης. Οι δημοτικοί αστυνομικοί βεβαίωσαν 29 παραβάσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 16.300 ευρώ. Εγώ θέλω να σας πω κάτι μόνο, ότι άτομο δικό μου με την κοπελιά του καπνίζανε σε υπόστιγο λεωφορείο στην Κωνσταντινούπολη και τους βάλανε 1.500 ευρώ πρόστιμα. Δεν επιτρέπεται ο καπνιστής μέσα σε κλειστό χώρο να χρησιμοποιεί το τσιγάρο, αφού είναι γνωστή η συνέπειά του η αρνητική στον οργανισμό του ανθρώπου. Πριν ξεκινήσει τους ελέγχους και την επιβολή προστήμων, που συνηθέστερα ανέρχονται σε 600 ευρώ, η Δημοτική Αστυνομία είχε ενημερώσει αναλυτικά τους καταστηματάρχες για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.